Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου, Αρχή Τριωδίου Στη σημερινή μας συνάντηση θα δούμε τι ακριβώς είναι το Τριώδιο και ποιες εορτές περιλαμβάνει. Η λέξη Τριώδιο είναι σύνθετη. Αποτελείται από τις λέξεις Τρία και Οδί. Πρόκειται για το λειτουργικό βιβλίο της Αγίας μας Εκκλησίας, που περιεχόμενό του είναι οι ακολουθίες και τα συναξάρια της προετοιμαστικής για το Πάσχα περίοδου. Η περίοδος αυτή της προετοιμασίας για το Πάσχα αρχίζει από την Κυριακή του Τελώνου Κεφαρισαίου και λύγει το Εσπέρας του Μεγάλου Σαββάτου, στο τέλος της Μεγάλης Εβδομάδος. Ο όρος Τριώδιο οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί από τους περιεχόμενους σε αυτό κανόνες ακολουθιών έχουν μόνο τρεις οδές, την ογδόη και την ενάτη οδή πάντοτε, ύστερα δε μία από τις πέντε πρώτες. Τα ημνογραφικά κείμενα του Τριοδίου, από τα κατανικτικότερα και πλέον όμορφα ολόκληρου του λειτουργικού έτους, οφείλονται σε μεγάλους ποιητές της Ορθοδοξίας μας. Στον Άγιο Κοσμά, τον Επίσκοπο Μαϊουμά, που εορτάζει 14 Οκτωβρίου, και στους αδελφούς Στουδίτες Θεόδωρο και Ιωσήφ. Αναλυτικά, η περίοδος του Τριωδίου περιλαμβάνει τα εξής. Τις τέσσερις πρώτες Κυριακές και τις αντίστοιχες εβδομάδες που οι Κυριακές αυτές περικλείουν, δηλαδή οι τρεις εβδομάδες των Απόκρεων. Κατά το διάστημα αυτό η Εκκλησία μας μας προετοιμάζει για την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Δεύτερον, το Τριώδιο περιλαμβάνει την περίοδο των νηστείων, η οποία αποτελείται από έξι Κυριακές και επτά εβδομάδες. Η πρώτη από αυτές ονομάζεται Καθαρά Εβδομάδα, αρχίζοντας από την Καθαρά Δευτέρα και η τελευταία είναι η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς. Το Τριώδιο περιλαμβάνει τις κινητές εορτές που προηγούνται του Θείου Πάσχα και εξαρτώνται από αυτό. Επειδή δε κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ακολουθιών είναι η κατάνοιξη, συνήθω ονομάζεται τριώδιον το κατανικτικόν. Η φωνή της Εκκλησίας μας εισάγει σε αυτήν την περίοδο ανανύψεως, νηστείας και κατανύξεως με ένα ωραίο τροπάριο, το εξής. Το στάδιον των αρετών η οκτέ. Η βουλόμενη αθλήσε εισέλθετε, αναζωσάμενη των καλών της νηστείας αγώνα. Οι γάρ νομίμως αθλούντες δικαίως στεφανούντε, και αναλαβώντες την πανοπλίαν του σταυρού το εχθρό αντιμαχισόμεθα. ως στίχος άρρηκτον κατέχοντες την πίστην και ως θώρακα την προσευχήν και περικεφαλαίαν την ελεημοσύνην, αντί μαχαίρα στην νηστείαν ή της εκτέμνη από καρδίας πάσαν κακίαν, οποιον ταύτα των αληθινών κομίζεται στέφανον πάρα του Παμβασιλέως Χριστού εν τη ημέρα της Κρίσεως. Ιδού τώρα και το νόημα του προσκλητηρίου αυτού σε απλούστερη γλώσσα. Η περίοδος του τριοδίου μοιάζει με στάδιο όπου γίνεται η άθλησης των αρετών. Το στάδιο αυτό τώρα ανοίγει τις πύλες του σε εμάς τους πιστούς. Όσοι λοιπόν θέλετε να αγωνιστείτε, εισέλθετε σε αυτό, αρχίζοντας τον καλόν αγώνα της νηστείας, διότι όπως λέει ο θείος Απόστολος Παύλος, όσοι νόμιμα αθλούν, αυτοί δικαίως και στεφανώνονται. Ενδυθείτε λοιπόν σαν πανοπλία την χάρη του Τιμίου Σταυρού, και επιτεθείτε κατά του εχθρού, δηλαδή κατά της αμαρτίας. Θα έχετε την πίστη σας σαν απρόσβλητο τείχος, την προσευχή σαν θώρακα και τη σπλαχνική αγάπη σαν περικεφαλαία. Αντί δε για μάχαιρα θα έχετε την ιστία που κόβει και πετά από την καρδιά κάθε κακία. Όποιος τα κάνει αυτά θα λάβει κατά την δευτέρα παρουσία τον αληθινό στέφανο από τον βασιλέα των όλων Χριστό. Ύστερα από τα παραπάνω είναι ευνόητο ότι η συνήθεια που έχουν οι κοσμικοί, αυτοί που έχουν αφώτη στο νου, να διασκεδάζουν, να τρογοπίνουν κατά κόρον και να μεταμφιέζονται κατά το διάστημα των απόκρεο, είναι κακό πράγμα που ο Θεός δεν το θέλει. Με τη συμπεριφορά τους αυτοί δείχνουν ότι δεν κατάλαβαν το νόημα του Τριωδίου και ασεβούν βαρύτατα ενώπιον του Θεού. Το τριώδιο ολόκληρο είναι περίοδος κατά Χριστόν πένθους, και συναισθήσεως των αμαρτιών μας. Είναι ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο, βοηθούμενοι και από την νηστεία, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε να βγούμε από την επιρροή του διαβόλου, να μετανοήσουμε ειλικρινώς για τις αμαρτίες μας και να προετοιμαστούμε ψυχικά για τη συμμετοχή μας στο σωτήριο πάθος του Κυρίου. Ο εξαίσιος ημνολογικός πλούτος των ακολουθιών του Τριοδίου η όλη του κατανικτική λειτουργική ατμόσφαιρα, μας δημιουργούν αισθήματα μεταστροφής μας στον Κύριο, που βαδίζει από αγάπη σε μας τα πλάσματά Του προς το Σταυρό. Τα συναξάρια των ακολουθιών του τριοδίου που θα αναλύσουμε στις επόμενες εκπομπές μας θα μας διαφωτίσουν για το νόημα και το πνεύμα των εορτών του και θα μας οδηγήσουν σε μία αγνότερη και χριστιανικότερη ζωή. Είναι κείμενα διαποτισμένα από το Πνεύμα το Άγιο. Μέσα από αυτά τα κείμενα είναι σαν να ακούμε κατάβαθα στην ψυχή μας το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου. «Νην καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού, νην καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. Ποια άλλη περίοδος του έτους, πράγματι, δίνει στον Ορθόδοξο Χριστιανό κατανικτικότερες προτροπές για την αληθινή μετάνοια. Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου. Την Κυριακή αυτή διαβάζεται στην Θεία Λειτουργία η περικοπή από το καταλουκάν Ιερό Ευαγγέλιο Κεφάλαιο 18, στίχη 10 έως 14. Είπε ο Κύριος αυτήν την παραβολή. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ναό για να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος Τελώνης. Ο Φαρισαίος αφού στάθηκε όρθιος, προσευχόταν λέγοντας για τον εαυτό του «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, γιατί δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, κλέφτες, άδικοι, μοιχοί ή και σαν αυτόν τον Τελώνη. Νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, δίνω το ένα δέκατο από όλα όσα αποκτώ. Και ο Τελώνης, στεκόμενος από μακριά, δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό, αλλά χτυπούσε το στήθος του λέγοντας, Θεέ μου, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλόν. Σας λέγω ότι αυτός κατέβηκε στο σπίτι του συγχωρημένο, παρά ο άλλος, ο Φαρισαίος. Γιατί καθένας που υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Αυτός δε που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Προβάλλεται η παραβολή του τελώνου και Φαρισαίου προκειμένου να διδαχθούμε να μην έχουμε υψηλή ιδέα για τον εαυτό μας όταν κάνουμε το καλό, ούτε να καυχόμεθα γι' αυτό, όπως έκανε ο φανατισμένος Φαρισαίος, αλλά να δεόμαστε με συντετριμένη καρδία στο Θεό, μιμούμενοι τον τελώνη στην ταπείνωση. Έρεση παλαιά και επίσημη μεταξύ των Ιουδαίων ήσαν οι Φαρισαίοι οι οποίοι ήσαν αμαρτωλοί αλλά και υποκριτές. Τις κακίες τους τις έκρυβαν και έκαναν γνωστή σε όλους κάθε υποκριτική τους αρετή, κάνοντας όλα τα έργα τους προς το θεαθήνε της ανθρώπης, όπως είπε και ο Χριστός κατά Ματθαίον ΚΓ,5. Έτσι λοιπόν ο λαός τους θεωρούσε εναρέτους και δικαίους και με την φαινομενική τους αγιότητα του βίου τους θεωρούσε χωρισμένους από τους λοιπούς, πράγμα που σημαίνει και το όνομα Φαρισαίος. Φαρισαίος σημαίνει ξεχωρισμένος, ότι είναι διαχωρισμένος από την αμαρτωλή ανθρωπότητα και αυτοί εθεωρούν το ότι είναι οι Άγιοι και υποκρινόντουσαν την Αγιοσύνη για να παίρνουν τα εύσημα από τον κόσμο. Απεναντίας οι τελώνες, δηλαδή εκείνοι που εισέπραταν τους φόρους του Κέσαρα, επειδή κατά την ίσπραξή τους έκαναν πολλές αδικίες και αρπαγές για εσχροκέρδια, εθεωρούντο από όλους αμαρτωλοί και άδικοι. Σύμφωνα λοιπόν με την τότε κοινή γνώμη, παίρνοντας ο Ιησούς ένα Φαρισαίο που σήμαινε τον ενάρετο και ένα τελώνι που συμβόλιζε τον αμαρτωλό, δίδαξε προκαταβολικά τη βλάβη από την υπερηφάνεια και την ωφέλεια από την ταπεινοφροσύνη. Επειδή δε μετά τρεις εβδομάδες εισερχόμαστε στο στάδιο της Αγίας Τεσσαρακοστής και στους πνευματικούς της αρετής αγώνες και επειδή πρώτο όπλο για την αρετή είναι η ταπείνωση, καθώς απέναντίας μέγιστο εμπόδιο σε αυτήν η υπερηφάνεια, Γι' αυτό οι θείοι πατέρες, τις μεν πρώτες εβδομάδες αυτές, τις είδαν σαν προετοιμασία μας στους παραπάνω αγώνες, για την οποία και την παρούσα εβδομάδα ονόμασαν προφωνήσιμο, σαν να προλέγει κατά κάποιο τρόπο και να ακυρίτη, ότι πλησίασε ο καιρός της νηστείας. Αυτό σημαίνει προφωνήσιμος τοποθέτησαν σήμερα την ανάγνωση της παραβολής του Τελώνου και του Φαρισαίου, διδάσκοντάς μας με αυτήν να μην έχουμε υψηλή ιδέα για τον εαυτό μας όταν κάνουμε το καλό, μήτε να καυχόμαστε γι' αυτό όπως ο φαντασμένος Φαρισαίος, αλλά μαθαίνοντας από την περίπτωση εκείνου ότι ο καπνός από την ίηση, την υπερηφάνεια και η δυσοδεία από την κάθισή διώχνουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος και απογυμνώνουν τον άνθρωπο από κάθε αρετή και τον γκρεμίζουν στα βάραθρα του Άδου. Και πρέπει να προσευχόμαστε με συντετριμένη καρδιά προς το Θεό, μιμούμενη την ταπείνωση του τελώνου, η οποία και αμαρτωλός αν είναι ο άνθρωπος και στα χειρότερα παραπτώματα αν έχει πέσει, τον δικαιώνει η ταπείνωση και τον ανεβάζει σε μεγάλο ύψος. Γι' αυτό και από τους πατέρες μας η ταπείνωση ονομάζεται υψοποιός ταπείνωσης. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία προβάλλοντας σήμερα αυτήν την τόσο διδακτική παραβολή του Κυρίου μας προτρέπει. Ας αποφύγουμε την υπερήφανη καύχηση του Φαρισαίου και ας μιμηθούμε την ταπείνωση του τελώνου φωνάζοντας και εμείς με στεναγμούς, όπως εκείνος προς τον Σωτήρα. Ευσπλαχνήσου μας, Κύριε, εσύ που είσαι ο μόνος έτοιμος να συμφιλιωθείς μαζί μας και να μας ελεήσεις. Πράγματι, η ευλογημένη ταπεινοφροσύνη είναι το κλειδί που μας ανοίγει τον παράδεισο και το πιο αποτελεσματικό όπλο μας εναντίον του διαβόλου. Το γεροντικό αναφέρει ότι ο Μέγας Αντώνιος, ο κορυφαίος και πρώτος των ασκητών της Ορθοδόξου Ανατολής, είπε κάποτε «Είδα όλες τις παγίδες του διαβόλου απλωμένες πάνω στη γη και αναρωτήθηκα ποιος στάχα μπορεί να τις αποφύγει και να γλιτώσει από αυτές και άκουσα φωνή που μου απάντησε «Η ταπεινοφροσύνη». Τώρα λοιπόν στα προπήλαια της Αγίας και Μεγάλης της Αρακοστής, ο Ορθός οι θειότατοι και πάνω σοφοι πατέρες της Εκκλησίας τοποθέτησαν αυτήν την εξαίσια παραβολή του Ευαγγελίου, δίνοντάς μας έτσι ένα αληθινά σωτήριο μάθημα. Πώς αλλιώς παρά με την ταπεινοφροσύνη θα γίνουμε άξιοι να διέλθουμε αυτήν την κατανικτική περίοδο που καταλήγει στη χαρά και στη δόξα της Αγίας Αναστάσεως του σωτήρος μας μην έχοντας ο καθένας μας υψηλή ιδέα για τον εαυτό μας. Εάν δεν έχουμε υψηλή ιδέα για τον εαυτό μας, θα βρούμε δάκρυα μετανοίας και σαν τον τελώνει θα καρποφορήσουμε την σωτηρία. Με το «Ηλάσθη ο Θεός εκείνου» θα δούμε το έλεος του Κυρίου να έρχεται και στη δική μας ψυχή. Πάλι το γεροντικό αναφέρει είπε ο Αβάς Μωυσής, αν ο άνθρωπος δεν έχει στην καρδιά του ότι είναι αμαρτωλός, ο Θεός δεν τον εισακούει. Και τον ρώτησε ένας από τους μοναχούς, Αβά, τι σημαίνει το να έχει κανείς στην καρδιά του ότι είναι αμαρτωλός? Και ο γέρον Μωυσής αποκρίθηκε. Το να βλέπει μονάχα τις δικές του αμαρτίες και όχι τις αμαρτίες του πλησίον του. Αυτό το δεύτερο το έκανε ο ανόητος Φαρισαίος. Έβλεπε τις αμαρτίες του πλησίον και όχι τις δικές του αμαρτίες και έλεγε «Δεν είμαι εγώ σαν τους άλλους ανθρώπους αμαρτωλός». Και έτσι αποδοκιμάστηκε από το Θεό. Ενώ ο μακάριος τελώνης μονάχα τις δικές του αμαρτίες έβλεπε και για αυτές στέναζε. Έτσι και ο Θεός δέχθηκε την μετάνοιά του και τον δικαίωσε. Αυτή την αρετή του τελώνου οι πατέρες της Εκκλησίας την ονομάζουν αυτομεμψία. Η λέξη αυτομεμψία σημαίνει το να μέμφεται κανείς να κατηγορεί κανείς τον εαυτό του, βλέποντας σε τι έχει φταίξει απέναντι στο Θεό και να μην έχει μάτια να δει τα παραπτώματα του πλησίον του. Και διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες μας ότι η αυτομεμψία και η ταπείνωση υψώνουν τον άνθρωπο είναι υψοποιός η ταπείνωση. Πράγμα σύμφωνο με τα λόγια του Ιδίου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε ότι όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του, αυτός θα υψωθεί και θα δοξαστεί από το Θεό. Απέναντίας, αυτός που υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί.